το ότι ο Δήμος Κοζάνης δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να παραχωρήσει τις υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιώτες, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Μπογιωτόπουλος. Αυτό που είναι σαφές πλέον και δεν είναι σαφές σαν διακήρυξη, αλλά είναι σαφές σαν πρακτική, είναι ότι η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει ότι στον τομέα της καθαριότητας, που υπάρχουν και πολύ καλά δείγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να ενισχυθεί ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είμαστε ένα βήμα πριν την πρόσληψη 40 νέων μόνιμων υπαλλήλων στην καθαριότητα, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, σημαίνει ότι ενισχύεται και εδραιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας αυτής της υπηρεσίας και στο Δήμο Κοζάνης. Προφανώς όχι μόνο στο Δήμο Κοζάνης. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο συνηγορεί στο γεγονός ότι αυτές οι υπηρεσίες θα παραμείνουν στον έλεγχο του Δήμου είναι ότι, και αυτό υπάρχει σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι έχει ήδη προκηρυχθεί μία προμήθεια ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, αν δεν απατώμε, για αγορά μηχανημάτων έργου και απορριμματοφόρων. Αυτό τι σημαίνει? Χρειαζόμαστε περισσότερα grader, περισσότερα χωματουργικά μηχανήματα προκειμένου να μπορέσουμε να επιτελέσουμε καλύτερα τη λειτουργία μας, και το γεγονός ότι θα έχουμε καινούργια απορριμματοφόρα σε ένα στόλο ο οποίος έχει πλέον γεράσει, συνηγορεί σε αυτή την κατεύθυνση, ότι δηλαδή αυτή η υπηρεσία θα παραμείνει στο Δήμο Κοζάνης. Η δήλωση του κυρίου Μπογιωτόπουλου έγινε με αφορμή την παρουσίαση 40 νέων θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης. Οι προθεσμοί υποβολής των αιτήσεων είναι οι εξής. Για την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου και λήγει στις 7 Μαρτίου. Για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου και λήγει στις 23 Μαρτίου. Αυτή η προκήρυξη όσον αφορά στο Δήμο Κοζάνης αφορά σε 40 μόνιμες προσλήψεις των εξής ειδικοτήτων: 17 εργατών καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 14 εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρων επίσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ένας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστής μηχανημάτων έργου και συγκεκριμένα σαρόθρου, 8 οδηγών αυτοκινήτων απορριμματοφόρων επίσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες επισκεπτόμενοι το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης.